Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ακόμη στη ΜΕΘ. Έγινε μια συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή με την ομάδα των γιατρών που το παρακολουθεί, εμάς και την οικογένεια, για να συντονιστούν λίγο οι δράσεις μας και τα επόμενα βήματα όλων. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα θα βγει από την εντατική, εκτός απρόπτου βέβαια, έτσι, θα μεταφερθεί σε θάλαμο νοσηλείας και μετά στο σπίτι του, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Μάλιστα. Οπότε το πρώτο βήμα γίνεται, βγαίνει το παιδί από την εντατική. Είναι το... Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πετρούλα μου, έχει μαζευτεί ποσό τέτοιο ώστε το πιτσιρίκι όταν πάει σπίτι του να έχει αυτά που χρειάζεται? Θα σας πω ότι ένας από τους λόγους που έγινε και η συνάντηση εκεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας με τους θεράποντες γιατρούς και την οικογένεια ήταν αυτό, ώστε να δρομολογήσουμε ό,τι χρειάζεται. Mm-hmm. Ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και να στο σπίτι να έχει μέσα ό,τι ακριβώς χρειάζεται το παιδί για να βγει από την εντατική. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουν δρομολογηθεί από την οικογένεια συνεργασία μαζί μας. Mm-hmm. Περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις για να εξοπλιστεί το σπίτι με ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Βέβαια θα σας πω ότι δεν είναι μόνο οι ανάγκες αυτές. Το παιδί έχει τεράστιες ανάγκες και όταν θα πάει στο σπίτι του οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα χρειάζεται νοσηλευτές, θα χρειάζεται προσωπικό για φυσικοθεραπείες και όλα αυτά. Ναι. Οπότε έχουμε καλύψει ως κοινωνία όλα αυτά τα που χρειάζεται? Τα έχουμε καλύψει και ωραία. Θα σας πω ότι ξεκινήσαμε για κάτι άλλο, αλλά στην πορεία η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η σχολική mm-hmm. κοινότητα όλη ανταποκρίθηκε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τους συλλόγους γονέων, τους συλλόγους διδασκόντων, τα παιδιά, τους γονείς, όλους. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική συμμετοχή όλων. Mm-hmm. Πέρα από το εξοπλισμό που χρειάζεται το παιδί, χρειάζεται ας πούμε και περαιτέρω νοσηλεία, χρειάζεται να πάει κάπου αλλού? Αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Μετά, ναι. Mm. Σε πρώτη φάση, το σε πρώτη φάση όμως είμαστε... Ωραία. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο μέλημα mm-hmm. το οποίο πρέπει να δούμε όλοι. Ωραία. Οπότε ένα-ένα τα βήματα, θα είμαστε δίπλα στην οικογένεια. Ωραία. Και αν χρειαστεί θα ζητήσουμε ξανά βοήθεια. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε το πρώτο βήμα, ο στόχος πετεύχθη, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Το πιτσιρίκι θα γυρίσει σπίτι του με το καλό. Ας προσευχηθούμε όλοι γι' αυτό. Και όλα όσα χρειάζεται για την υποστήριξη έχουμε, τα έχουμε. Ναι. Έτσι, γιατί θυμάμαι χρειαζόμασταν κάποια ειδικά κρεβάτια, κάποια τέτοια ζητήματα που είχαμε βάλει, εξοπλισμό, ναι, θα ότι το τα οποία τα βρήκαμε. Και το στρώμα, ναι, έγιναν δωρεά από δύο ιδιώτες, οι mm-hmm. οποίοι μάλιστα είναι εκτός πόλης Ιεράπετρα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια λίστα με μηχανήματα, με αναλώσιμα, με ναι. ανθρώπους που θα χρειαστεί το παιδί δίπλα του όταν θα βγει από την εντατική. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή, Πρόεδρε. Δεν ξέρω ναι. αν κάτι άλλο έχετε να πείτε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη σχολική κοινότητα ξανά, διότι πραγματικά ήταν συγκινητική η ανταπόκρισή τους και όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και όλους όσους βοήθησαν στο να έρθει αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ωραία. Και να ευχηθούμε όλοι μας τέτοιες μέρες που είναι. Γιατί το παιδί δίνει πραγματικά μια μάχη, να ευχηθούμε όλοι μας να κυλήσουν όλα ομαλά, να καταφέρει να βγει από την εντατική το παιδί και να πάνε όλα καλά. Καλή Ανάσταση λοιπόν, να το ευχηθούμε όλοι ολόψυχα, έτσι, ναι. Να έχει και γρήγορα να είναι κοντά μας και κοινωνικά και στο σχολείο του και όλα όσα πρέπει να έχει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία και όχι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε, Πετρούλα μου. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή σου ευχηθούμε. Σε όλους. Να είστε, να είστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλή σου μέρα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την με τα το τι έγινε με το παιδί αυτό.